Σε εξέλιξη βρίσκεται στη σχετική πλατφόρμα η υποβολή των αιτήσεων ανάλογα με τον ΑΦΜΗ για το επίδομα καυσίμων. Στις επόμενες ημέρες θα υποβληθούν αναλόγως το ΑΦΜΗ μας, ενώ από την 1η Μαΐου θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλεται η αίτηση ανεξαρτήτως ΑΦΜΗ. Δηλαδή, αν κάποιος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την ημέρα που αφορά το ΑΦΜΗ του, θα μπορεί να υποβάλλει από 1η Μαΐου. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας μας, αλλά και το μέσο που χρησιμοποιούμε, δηλαδή αν είναι αυτοκίνητο ή αν είναι μηχανάκι. Ανέρχεται λοιπόν από 30 έως και 40 ευρώ και αφορά το τρίμηνο Απρίλιο με Ιούνιο. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, ενώ για όσους δυσκολεύονται μπορούν να απευθυνθούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Εισερχόμαστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς τάξης. Αναγράφουμε τον αριθμό κυκλοφορίας είτε του αυτοκινήτου είτε της μηχανής που έχουμε. Η πλατφόρμα μας ζητάει επίσης το κινητό μας τηλέφωνο και ένα email που χρησιμοποιούμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια διασταύρωση αυτομάτως από το σύστημα, όπου κοιτάζει αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Και τέλος μας δίνονται δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι τα χρήματα να κατατεθούν απευθείας σε τραπεζικό μας λογαριασμό, τον οποίο και αναγράφουμε. Και η δεύτερη επιλογή είναι να δημιουργήσουμε μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα, δηλαδή μέσω του κινητού μας, αν είναι smartphone, δηλαδή συγκεκριμένης τεχνολογίας, και εφόσον φυσικά είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή τη τεχνολογία, μπορούμε να κατεβάσουμε αυτή την ψηφιακή κάρτα στο κινητό μας. Και μάλιστα αν επιλέξουμε αυτή την επιλογή, κερδίζουμε και επιπλέον 5 ευρώ. Η κάρτα καυσίμων θα έχει ισχύ μέχρι 31 Ιουνίου. Επειδή αφορά το τρίμηνο Απρίλιο-Ιούνιο, δίνεται η δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε μέχρι 30 Ιουνίου, αν δεν δοθεί φυσικά κάποια παράταση.